εδώ μπροστά όπως δείχνω, η γάτα στεκόταν εδώ, η γυναίκα φωνάζει γρήγορα φίδι. Πηδάω, παίρνω τον πατά, αλλά με τον πατά δεν μπορούμε να χέρι να το χτύπησω έτσι. Κάνει αυτό ένα. Γεμάτο φίδια είναι εδώ μέσα. Και χώρια που είναι ακάθαρτο το στρατόπεδο, αντί να έρχονται μια εβδομάδα, μια φορά την εβδομάδα να καθαρίζουνε. Τους έχουν εκεί και ξαπλώνουν. Με το φόβο των φιδιών μέσα στα ίδια τους τα σπίτια ζουν κάτοικοι της πόλης των Σερών και ειδικότερα στην περιοχή της ΔΕΗ κοντά στο στρατόπεδο Παπαλουκά. Δεν τολμούν να ξεμητήσουν από τα σπίτια τους. Δεν τολμούν να αφήσουν πόρτες ή παράθυρα ανοιχτά. Τα φίδια είναι εκεί. Οι κάτοικοι φοβούνται. Φοβούνται για τους ίδιους, αλλά κυρίως για τις ζωές των παιδιών τους. Πήρα αυτή τη σκούπα, κοιτάξτε. Ναι. Ήταν ολόκληρη, με το χτύπημα, όχι την ώρα, έτσι, τάκ, 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 να προλάβω να το χτυπήσω, να έχει τα αίματα. Τρία λεπτά κυνηγητό παίζαμε, με κυνηγούσα από εκεί, όσον αν με τη σκούβα το κρατούσα σε απόσταση. Τώρα αν είναι δηλητηριώδης, όχι δεν το ξεπάνω, αυτή την επίθεση που έχει κάνει το φίδι, εγώ φοβήθηκα. Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι. Ο τρόμος και η αγωνία αποτυπώνονται στην φωνή των κατοίκων που περιγράφουν με γλαφυρό τρόπο τη μάχη που δίνουν καθημερινά με τα φίδια. Σε μια φάση φωνάζει η σύζυγός μου, γρήγορα λέει φίδι με γάτα. Ελέω πού γίνεται αυτό εδώ δίπλα. Γρήγορα λέει βάλε μπότες, πάρε το τσεκούρι, μάλλον τον μπαλτά και κατέβα κάτω. Έβαλα μπότες, πηδάω πάνω από αυτά τα κάγκελα και βλέπω όντως το φίδι κάτω από τον νεροχύτη. Η γάτα στέκεται απέναντί του, δεν μπορεί ούτε να φύγει η γάτα ούτε το φίδι. Και το φίδι να φτιάνει τον κλασικό θόρυβο. Ακούω έναν ήχο, sound κάτσι καλά να πούμε. Παίρνω μια σκούπα, γιατί βλέπω ότι με τον μπαλτά δεν μπορούσα να το πετύχω. Γιατί άμα το δείτε πως είναι η κλίση του, δεν μπορούσα. Εκείνο επιτίθονταν περίπου 3 λεπτά απέναντί μου. Είχαμε σκληρή μάχη, γιατί δεν ήθελα να το αφήσει να προχωρήσει αλλού. Και σε κάποια φάση, αφού το χτύπησα αρκετές φορές με το σκοπόξυλο, το πάτσα και τρεις μπαλτιές τέλος πάντων, και πάλι ακόμα ζούσε.